Ο κουτοπώνυρος γάιδαρος. Μια φορά και έναν καιρό στα παλιά τα χρόνια ζούσε ένας πραγματευτής που γύριζε από πόλη σε πόλη με το γάιδαρό του, φορτωμένο με εμπορεύματα και έβγαζε το μεροκάματο για να ζήσει την οικογένειά του. Σύντομα ήρθε η εποχή που οι νοικοκυρέοι μάζευαν τις ελιές για να τις βάλουν στα κιούπια. Τότε ο πραγματευτής συλλογίστηκε. Πρέπει να πάω να φορτώσω το γάιδαρο με αλάτι και να το πουλήσω στους νοικοκυρέους για να βάλουν στην αλμύρα τις ελιές τους. Την άλλη μέρα κιόλας πριν ξημερώσει, ξεκίνησε για την πρωτεύουσα. Φόρτωσε το γάιδαρο με 4 σακιά χοντρό αλάτι και ξεκίνησε γρήγορα για το χωριό. Πήγαινε μπροστά ο γάιδαρος και πίσω ο πραγματευτής. Κάποια στιγμή ο γάιδαρος έφτασε πρώτος στο ρηχό ποτάμι. Μέχρι να περιμένει τον αφέντη του, συνηθισμένος που περνούσε το ποτάμι κάθε φορά μόνος του, μπήκε άφοβα μέσα στο νερό. Όπως όμως περπατούσε μέσα στο νερό του ποταμιού, γλίστρησε και γονάτισε. Έμεινε εκεί γονατισμένος μέχρι να έρθει το αφεντικό του να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Τα σακιά όμως είχαν βουτυχθεί μέσα στο ποτάμι και το περισσότερο αλάτι είχε διαλυθεί μέσα στο νερό. Όταν ήρθε το αφεντικό του και τον βοήθησε να σηκωθεί, ένιωσε πως το φορτίο του είχε γίνει ελαφρύτερο. Ο γάιδαρος σκέφτηκε. «Όποτε περνώ από το ποτάμι θα κάνω πως γλιστρώ και θα βουτιέμαι ολόκληρος μέσα στο νερό. Έτσι το φορτίο που κουβαλάω θα γίνεται πιο ελαφρύ και θα περνάω τη ζωή μου καλύτερα». Την άλλη μέρα το πρωί ένας έμπορος ζήτησε από τον πραγματευτή να πάει στην πόλη και να του φέρει σφουγγάρια που του ζητούσαν οι πελάτες του. Ο πραγματευτής έφυγε το άλλο πρωί για την πόλη. Φόρτωσε το γάιδαρο με 6 τσουβάλια σφουγγάρια και ξεκίνησε για το χωριό. Το γαϊδούρι όπως έτρεχε σκέφτηκε. «Σήμερα δεν βλέπω το φορτίο μου να είναι βαρύ. Εγώ όμως θα βουτήξω στο νερό του ποταμού και θα το κάνω ακόμα πιο ελαφρύ». Όταν πλησίαζαν στο ποτάμι, το γαϊδούρι άρχισε να τρέχει, ούτως ώστε να φτάσει στο νερό πιο γρήγορα και να αργήσει να έρθει το αφεντικό του και το φορτίο να μείνει περισσότερη ώρα στο νερό για να γίνει πιο ελαφρύ. Μόλις ο γάιδαρος έφτασε στο ποτάμι, προσποιήθηκε πως γλίστρησε και έκατσε μέσα στο νερό. Το αφεντικό του έκανε κάμποση ώρα να έρθει. Όταν ήρθε το αφεντικό του, θύμωσε πάρα πολύ. «Αυτά θα έχουμε τώρα. Όποτε περνάς στο ποτάμι θα πέφτεις. Κάποτε θα σπάσεις κανένα πόδι και δεν θα μπορούμε να βγάλουμε το μεροκάματο». Ο πραγματευτής βοήθησε το γάιδαρο να σηκωθεί από το ποτάμι. Μόλις ο γάιδαρος πήγε να περπατήσει, αισθάνθηκε ασήκωτο βάρος τόσο που μόλις και μπορούσε να περπατήσει. Λες και τα σακιά ήταν γεμάτα με σίδερο. Τι να κάνει όμως? Ανέβηκε την ανηφοριά αγκομαχώντας και ψιθυρίζοντας. «Η πονηριά μου βγήκε σε κακό, γιατί αν δεν έπεφτα επίτηδες στο ποτάμι, το φορτίο μου τώρα δεν θα ήταν 2 και 3 φορές πιο βαρύ και θα περπατούσα τώρα σαν λεβέντης. Α, άλλη φορά δεν θα το ξανακάνω». Όπως βλέπετε, το πάθημα του έγινε μάθημα του κουτοπώνυρου γαϊδάρου.